Αγαπητό One Man. Το ντουο απέδειξε ότι μπορεί να δώσει happy ending ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Και τώρα θέλουμε να δούμε τι μπορεί να κάνει σε μια τραγική ιστορία αγάπης. Αυτή του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, η οποία, όπως γνωρίζετε, ήπια ένα βότανο για να μοιάζει νεκρή για 42 ώρες. Ο Ρωμαίος δεν έλαβε ποτέ το γράμμα με το σχέδιο της αγαπημένης του και τρέχει να τη θρηνήσει. Χτυπημένος από τη μοίρα, πίνει δηλητήριο και αυτοκτονεί. Η Ιουλιέτα ξυπνά, τον βλέπει νεκρό και αυτοκτονεί με το μαχαίρι του, κερδίζοντας Όσκαρ βλακείας. Ψάχνουμε ένα happy ending που θα έκανε περήφανο το ντουο για αυτό το κουτό-κουτό ζευγάρι. Σας ακούμε. Πολύ στενάχωρη ιστορία, παιδιά. Πάντα στενοχωριέμαι όταν την ακούω, αλλά δεν έγιναν έτσι. Δεν έγιναν έτσι. Είναι χαρούμενη ιστορία. Τα παιδιά τα είχαν, ήταν μαζί. Η λογική αντίδραση στεναχώρια του Ρωμαίου είναι να πάει στο περίπτερο, να πάρει 6 μπύρες και καλά ότι είναι στεναχωρημένος. Στην Τρίτη έχει ήδη ζαλιστεί, ξαπλώνει, πέφτει, κοιμάται. Ξυπνάει η Ιουλιέτα από το βότανο που είχε πάρει, τον βρίσκει, του λέει: Ξύπνα, δεν έχω πεθάνει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα φτιάχνουν, περνάνε μαζί γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο. Κάνει μια συμφωνία ο Ρωμαίος με τη Ιουλιέτα, η Ιουλιέτα με τον Ρωμαίο και λένε: Εγώ θα κάνω την νεκρή, έχει το κατά νου. Τη λέει: Καλά, Ιουλιέτα. Παιδιά είμαστε τώρα, παιδιά ήταν, αλλά παιδιά είμαστε τώρα, φυσικά το θυμάμαι. Δεν το θυμάται ο Ρωμαίος, τη βλέπει εκεί πέρα, λέει: Πόπ, τη χάσαμε. Ο Ρωμαίος πάει και βρίσκει την Ιουλιέτα ξαπλωμένη, την περνάει για νεκρή. Πριν πιει το δηλητήριο, πίνει ένα-δυο ποτηράκια ουίσκι για να πνίξει τον πόνο του. Τη στιγμή αυτή ξυπνάει η τύπισσα και πίνει και αυτή ένα ποτηράκι για να φτιάξει μια λίγο ατμόσφαιρα, λίγο κεφάλι. Και μετά γίνεται αυτό που έπρεπε να γίνει. Έβρεσε το αίμα του, δεν προσέχανε. Η Ιουλιέτα μας έμεινε έγκυος γιατί δεν ξέρανε να χρησιμοποιήσουν προβλεπτικά ντουο. Γίνονται από αυτά τα κουραστικά ζευγαράκια που είναι μαζί ένα ολόκληρο αιώνα, 9 χρόνια σχέσεις. Χρησιμοποιούν ένα τόνο προφυλακτικά ντουο, γιατί σε αυτές τις ηλικίες καλό είναι να προσέχουμε με τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Και κάποια στιγμή χωρίζουν στο τελευταίο έτος στο πανεπιστήμιο. Θα μου πεις τώρα, ο χωρισμός είναι happy ending, και θα σου πω, υπάρχει κάτι χειρότερο από τα ζευγάρια που είναι 9 χρόνια μαζί? Δεν υπάρχει. Αυτοκτονεί και γίνει το κακό. Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα με ένα σημείωμα σε πολύ καλύτερη θέση να έχει το σημείωμα και να λέει: Ρωμαίο, θυμίσου, δεν είμαι κανονικά νεκρή. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το οποίο κρατάμε είναι ότι καμιά φορά ο δρόμος για ένα happy end είναι απλά μια καλύτερη τοποθέτηση ενός γραπτού σημειώματος. Ο Ρωμαίο την είδε που λιποθύμησε από τις ζαλάδες και τις ναυτίες, νόμιζε ότι έπαθε κάτι χειρότερο, αυτοκτόνησε, η Ιουλιέτα τον είδε, αυτοκτόνησε κι αυτή και έχουμε αυτό το τραγικό τέλος. Γιατί αν προσέχανε, θα ήταν ένα love story όπως όλα, ένα χαρούμενο, happy ending. Ευχαριστώ πολύ.